Κατά... έχεις μείωση. Αν και υπήρχε ανάπτυξη 6,4%, είχες μείωση. Αλλά κύριο λόγο εκεί πήγανε, αλλά με εσάς δεν αντιλέγω ποιητική αδεία που να λέτε ότι θέλετε, αλίμον. Όχι, πει, τα στοιχεία είναι μαρτυριάρικα. Εντάξει. Και οι τσέπες των λαϊκών οικογενειών στενάζουν. Η κυρία Διαμάντο Μανολάκου, να πω από την Κουκουέ, έτσι. Οι εκλογές δώσαν αποτέλεσμα, αλλά οι εκλογές συνεχίζονται. Με άλλο εκλογικό σύστημα, όχι με διαφορετικά προγράμματα, με τι στόχο? Να νοθευτεί η Λαϊκή Βούληση. Καλά, κυρία Μανολάκου. Αυτή είναι. Κυρία Μανολάκου, είναι καλησπέρα καταρχάς. Καλησπέρα. Να σας καλωσορίσω. Καλησπέρα. 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 θα μας πείτε κι άλλα. Ήθελα τώρα να σας ρωτήσω εγώ, γιατί σε εσάς θα ερχόμουν. Είναι όλο χαμόγελο πάντως. Λογικό είναι, λογικό. Και με τα κόκκινα σήμερα είναι ακριβώς. κόκκινο είναι πάντα το καφέ. Επειδή είπε πριν ο κύριος Βίτσας, και είναι εδώ και θα το συζητήσετε και μαζί, είπε κάτι πολύ λογικό. Σου λέει, εμείς είμαστε το μεγάλο κόμμα ακόμα σε αυτό το χώρο, έχουμε 20%. Πάμε στην επόμενη εκλογή να κερδίσουμε όσο περισσότερους μπορούμε από αυτούς τους οποίους τώρα απευθυνθήκαμε και δεν πήγε καλά αυτό. Επομένως, εδώ το ΚΚΕ θα βρεθεί ξανά. Οι ψηφοφόροι εννοώ του ΚΚΕ θα βρεθούν ξανά μπροστά σε ένα δίλημα. Ναι. Ότι εδώ μας καλεί ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ να πάμε να δώσουμε δύναμη αντιπολιτευτική στο μεγαλύτερο κόμμα. Όπως είπα και πριν, θα πάμε με τα ίδια προγράμματα. Δεν αλλάζει κανείς τα προγράμματά του. Το εκλογικό σύστημα αλλάζει και γι' αυτό θα ξαναγίνουν εκλογές, για να είμαστε σαφείς. Το δεύτερο είναι ότι στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας των δύο κομμάτων βεβαίως έχεις αλλαγές ψήφων. Στο θέμα του ΚΚΕ έχεις αύξηση 35%, που όμως είναι ψήφος για αγώνες δυνατούς και υπεράσπιση των λαϊκών δικαιωμάτων και διεκδίκησης αυτών που χάσανε από τις κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, άρα δεν έχετε, τέτοια διλήμματα επομένως. Εσείς δεν κανένα δίλημα, ναι. Ούτε ο κόσμος που μάλιστα, μας ψήφισε μάλιστα. Και μάλιστα κάνουμε κάλεσμα, εάν θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, αυτοί που προβληματιστήκανε και δεν το αποφασίσανε στο τέλος, να το αποφασίσουν την επόμενη φορά.